centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Νωρίτερα είχαμε στην γραμμή μας επίσης και έναν κάτοικο της Δαμαστινίας. Θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Όπως επίσης θα συζητήσουμε και αυτό που μας έχουν πάρει τηλέφωνο και μάλιστα έχουμε και τα στοιχεία των ανθρώπων από τους πολιτές της Λαϊκής με ζαρζαβατικά και τα λοιπά, από αμπελόκηπο συγκεκριμένα, ότι τους τηλεφώνησαν από το Δημαρχείο, τους τηλεφώνησαν μάλλον από υπηρεσίες του Δημαρχείου και τους είπαν ότι δεν μπορούν να πάνε στις Λαϊκές της Νεάπολης. Μάλιστα μας είπαν ότι θα υπάρξει και ένα πρόστιμο αν πάνε 1.000 ευρώ. Θα τα διευκρινίσουμε αυτά. Είναι ο κ. Ζευκλή στην γραμμή. Κύριε Ζευκλή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Από πού να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε λίγο από την κατάσταση που επικρατεί στον δικό σας Δήμο και σε κάποια χωριά τα οποία έχουν και άμεση σχέση και με την Καστοριά, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Ζευκλή. Ναι. Τι γίνεται σήμερα, τι γίνεται σήμερα σε Δαμασχινιά και Δραγασιά? Κοιτάξτε, καταρχήν μιλάμε για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία είναι δύσκολη, είναι πρωτόγνωρη και για τη χώρα και πόσο μάλλον για την περιοχή μας και τα χωριά μας. Και γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί με τα βέλτιστα μέσα και όσο προσωπικό χρειάζεται. Ναι. Σε αυτή την προσπάθεια, είμαστε ήδη εδώ πέρα, κλείνουμε μια εβδομάδα περίπου. Έχει γίνει αυτή η κατάσταση. Σίγουρα είναι μια στρεσογόνα κατάσταση για τους ανθρώπους που είναι στην καραντίνα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι διαφέρει και από τη ζωή των υπόλοιπων, μιας και βλέπουμε ότι όλοι μας οι δημότες ανταποκρίνονται στα μέτρα και σε γενικές γραμμές είναι, περιορίζονται μέσα στους χώρους τους. Εξάλλου είναι και το μοναδικό μέσο το οποίο μπορεί να μας ωφελέσει σαν κοινωνία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι καλά. Ναι. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουν τις τελευταίες ώρες είναι ότι σύμφωνα με τα διαγράμματα που εξαπλώνεται η νόσος, είμαστε σε ένα στάδιο πρώιμο και ενδέχεται, χωρίς να κινδυνολογούμε και χωρίς να φέρουμε κανέναν πανικό. Ενδέχεται λοιπόν να έχει μια ραγδαία αύξηση και με καταστάσεις οι κάποιος δεν θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει. Ναι. Γι' αυτό τουλάχιστον είμαστε σίγουροι για το σύστημα υγείας της Ελλάδας, το κόπο πόσο αντέχει και πόσο μπορεί να ανταποκριθεί. Ναι. Λοιπόν, να προβλέψουμε εμείς, σαν όσο δικαιοδοσία και αρμοδιότητα έχουμε, οι αρχές, αλλά και στο τέλος ο πολίτης πρέπει να συνειδητοποιήσει την κατάσταση και να καταλάβει ότι ο εγκλεισμός ή ο περιορισμός της κινήσης είναι αυτό που προέχει με κάθε μέσο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είναι η μόνη άμυνά μας, ασπίδα μας. Τώρα, για τους κατοίκους των χωριών. Πάμε λίγο, γιατί νωρίτερα είχαμε και έναν κάτοικο εδώ στην εκπομπή, τον κύριο Σουλιώτη, τον κύριο Θωμά Σουλιώτη. Μας είπε ότι οι υπηρεσίες είναι ανύπαρκτες, δεν είναι οργανωμένο το κράτος, το σύστημα νοσούσε και νοσεί, μας έκλεισαν στο σπίτι με ένα ψωμί που το αφήνουν στην πλατεία, ούτε καν στην πόρτα μας. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί. Τι γίνεται εκεί? Πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Η επαφή πρέπει να είναι μηδενική. Το χωριό είναι μικρό. Το να πας στην πλατεία να πάρεις κάποια είδη ή λίγο πιο πέρα από την αυλή σου δεν είναι καμία απόσταση ενός χιλιομέτρου. Υπερβάλλουν κάποιοι. Θα μείνω σε αυτό. Εγώ όμως τους κατανοώ, γιατί η πίεση που δέχονται είναι μεγάλη. Τεράστια. Ασχολείται όλη η Ελλάδα με το χωριό. Ναι. Για μένα δεν υπάρχει λόγος, ούτε κάποιος στιγματισμός πρέπει να γίνει. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό σήμερα στη Δαμασκηνιά από ό,τι υπάρχει στην άλλη Ελλάδα. Απλώς οι αριθμοί, τα ποσοστά δείξαν κάποια στοιχεία τα οποία εμείς έπρεπε να αξιολογήσουμε και να προσπαθώντας να αποφύγουμε τα χειρότερα να ληφθούν κάποια μέτρα τα οποία λήφθηκαν από τον ΕΟΔΗ και όχι σίγουρα από εμάς. Τώρα, κύριε Ζευκλή, εμείς επικουρικά προσπαθούμε να δώσουμε συνεχής εικόνα προς τα έξω ποια είναι ακριβώς της τροφοδοσίας, το οποίο γίνεται σε μια επαγγελματική βάση αυτή τη στιγμή, μιας και λειτουργήσαμε από πολύ νωρίς μια γραμμή που ο καθένας μπορούσε να προμηθευτεί ό,τι επιθυμεί. Ναι. Ό,τι επιθυμούν οι κάτοικοι το έχουν κάθε μέρα με τακτικά, με δρομολόγιο ένα που γίνεται το μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι επειδή οι κάτοικοι έχουν μια μεγάλη απόσταση από τα κέντρα γενικά, είναι σχεδόν στην πλειοψηφία τους πλήρης προετοιμασμένοι, έχουν εφόδια, δεν είχαν κάποια έλλειψη. Mm-hmm. Τώρα, ό,τι λείπει με ένα τηλέφωνο την επόμενη μέρα είναι στην πόρτα τους. Ή μάλλον μέχρι 11 η ώρα να το παραγγείλει. Στις 2 η ώρα το έχει. Τώρα, αν κάποιοι. Έρχεται στην πόρτα, γιατί ακούσαμε. Η πόρτα είναι σχετικό. Η πόρτα είναι σχετικό, έτσι. Σε μια απόσταση η οποία επιτρέπει ο ΟΔΗ. Δηλαδή, στα μέτρα τα οποία σε έναν ελεύθερο χώρο
που ο πολίτης θα βγει 10 μέτρα έξω από το σπίτι να πάει να το πάρει. Μάλιστα. Τώρα δεν νομίζω ότι πρέπει εμείς τον άνθρωπο ο οποίος δέχθηκε κιόλας να πάει εκεί πάνω, γιατί και εκεί είχαμε προβλήματα, ο οποίος θα μπει μέσα στο χωριό, να απαιτούμε να μπει και μέσα στο σπίτι μας, να μας το σερβίρει. Αυτό είναι λίγο, αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Ναι. Και ούτε απαιτώ κατανόηση από τους πάντες. Έτσι. Ναι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Α, υπήρχε δυσκολία, δηλαδή, και ο άνθρωπος πηγαίνει εκεί το ψωμί, γιατί εδώ ο κάτοικος μας είπε, ένας ντυμένος αστροναύτης μας αφήνει ένα ψωμί. Είναι τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζει κάποιος για να προστατεύει τον εαυτό του. Δηλαδή υπήρχε δυσκολία το να βρεθεί άνθρωπος. Εμείς η εντολή είναι να απομακρύνει το, να μην έρχεται σε επαφή, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει αυλές και σπίτια, στο τέλος μπορεί να κάνει κακό παρά καλό. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει επικονιαστής, να πάρει από εδώ και να πάει εκεί. Οπότε πρέπει με τις λιγότερες κινήσεις, αυτό γίνεται, αυτό συνιστά ΕΟΔΗ, αυτό πράττει και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι επιθυμούν οι κάτοικοι το έχουν στην πόρτα τους. Σήμερα διανέμεται και ένα kit ενός κυβωτίου με είδη πρώτης ανάγκης. Όχι ότι τα έχουν ανάγκη, απλώς θεωρήσαμε σωστό να γίνει και αυτό με βασικά είδη διατροφής. Και χωρίς να τους λείπουν κιόλας πιο πολλούς, έτσι. Αυτό το κάνουμε για να μην υπάρξει κάποια διαμαρτυρία κάποιο. Το ψωμί διανέμεται δωρεάν, γιατί είναι ένα αγαθό το οποίο χρειάζεται να είναι φρέσκο κάθε μέρα. Είτε το έχει ανάγκη, είτε δεν το έχει ανάγκη κάποιος, πάλι και αυτό πειράζεται. Τα φάρμακα συνταγογραφούν οι κύριοι στο κέντρο υγείας Τσοτιλίου, βάσει ΆΜΚΑ και όλα αυτά μοιράζονται για αυτά. Εμείς και αυτά με τον ίδιο τρόπο, όπως το ψωμί αφήνονται κάπου, ας πούμε, σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι, κάπως έτσι. Ο ΕΟΔΗ απαγορεύει να πλησιάζουμε στα σπίτια. Δεν ξέρω αν καταλάβετε, γιατί ναι, ότι ακόμα και η αυλή είναι μια. Ναι, ας πούμε, τα φάρμακα πού τα αφήνεται για κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, που τα θέλει και τα χρειάζεται. Εκεί που μπορούν και πηγαίνουν και τα παίρνουν όλοι οι πολίτες. Δηλαδή, είναι ένα συγκεκριμένο σημείο που ξέρουν ότι θα πρέπει να πάνε να πάρουν τα φάρμακα. Κοιτάξτε, υπάρχουν, γίνονται πακετάκια. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάμε αυτά, κύριε Ζευκλή? Γιατί και η Καστοριά ζητάει να ενταχθεί σε καραντίνα και σε έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή σημαίνει ότι αν και η Καστοριά μπει σε καραντίνα και έκτακτη ανάγκη, θα έχουμε τον ίδιο τρόπο για το ψωμί, για το φάρμακο κτλ. Ακούστε λίγο. Να το συγκρουμπήσουμε για να μην αφήνουμε και κάποια απορία σε κάποιον. Ναι. Γίνεται μια συσκευασία η οποία γράφει επάνω με κεφαλαία γράμματα το ονοματεπώνυμο του ανθρώπου το οποίο θα το παραλάβει. Το τηλέφωνό του, το τηλέφωνο αυτού που τα στέλνει, και δεν δημιουργήθηκε κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι τώρα. Τώρα, αν ένας-δύο από την πίεση εκεί πέρα που έχουν και τους καταλαβαίνουμε και αυτούς θέλουν να εξυπηρετήσουμε ακόμη περισσότερο, γκρινιάζουν, καλά κάνουν. Ναι. Δεν έχουμε εμείς κανένα. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω πέρα από τα πρωτόκολλα τα οποία μας έχει υπαγορεύσει εδώ ΕΟΔΗ για αυτήν την αρμοδιότητα την οποία έχουμε αναλάβει. Επίσης. Υπάρχει συνεχή επαφή με ψυχολόγο. Mm-hmm. Άλλοι τη δέχονται, άλλοι δεν θέλουν και δεν νιώθουν την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Υπάρχει η καθημερινή επαφή με το γιατρό. Άλλοι έχουν δηλώσει υγιείς και δεν έχουν κάποιο θέμα. Γνωρίζουν τα τηλέφωνα και είναι και σε θέση να τηλεφωνήσουν πίσω. Αυτά είναι όλα τα οποία έχουν οργανωθεί από πλευράς μας και από πλευράς του συστήματος υγείας. Και μέχρι στιγμής. Για τη συντριπτική πλειοψηφία δεν έχουμε κανένα ουδέποτε ίσα. Αυτό λοιπόν σημαίνει καραντίνα, γιατί εσείς την ζείτε, κύριε Δημαρχέ. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν μπούμε και εμείς, θα είναι τα αντίστοιχα μέτρα ή καραντίνα με καραντίνα διαφέρει? Κοιτάξτε, εδώ πέρα ας πούμε ότι βολεύει και το γεωγραφικό της περιοχής. Μάλιστα. Να είναι εύκολο στην. Πολύ ωραία. Να βγει ο άνθρωπος στην πλατεία να πάρει τη σακούλα του με το όνομά του. Αστικό, εγώ πού θα βγω εδώ στην Καστοριά? Αστικό ιστό να τον βάλει σε καραντίνα. Προφανώς είναι διαφορετικά τα μέτρα. Όλα τα πρωτόκολλα τα οποία για πρώτη φορά εφαρμόζονται στη χώρα. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες, πρέπει να πω, και συνεννόησεις. Ναι. Μέχρι τώρα τα καταφέραμε, πιστεύω, καλά. Μάλιστα. Αυτά όμως μέχρι σήμερα. Αύριο δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ναι. Και αυτό που πρέπει όλοι να προσέχουμε είναι τον εγκλεισμό στο χώρο μας. Γιατί οι στατιστικές δεν είναι καλές. Αυτά που βλέπετε και εσείς βλέπουμε και εμείς. Έτσι. Μάλιστα. Δεν έχει τελειώσει αυτός ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει. Έχει ακόμη έδαφος. Μακάρι να μην έχουμε καμία απώλεια κανενός συνανθρώπους μας από τώρα και πέρα. Και να το περάσουμε όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Κουράγιο, υπομονή, σύνεση. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι πιο πολλοί νομίζω το έχουν συνειδητοποιήσει και φέρονται ανάλογα. Τώρα κάποιοι σίγουρα θεωρούν δύσκολο και δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση από όλον τον πληθυσμό να συμπεριφέρεται. Ή να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες. Μάλιστα. Εμείς όπως σας είπαμε τα μέτρα έχουν πάρθει, δεν έχει λείψει τίποτα από εκεί πάνω.
και προχωράμε. Επίσης, το κέρδος που είχαμε εμείς, ας πούμε, το θέμα είναι η υγεία μας πάνω απ' όλα, έτσι. Mm-hmm. Μέσα σε αυτής της έκθεσης ανάγκης έχει σταθμεύσει ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας του Σωτηλίου, το οποίο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο. Είναι το μοναδικό που μπαίνει μέσα στο χώρο για να κάνει τις διακομιδές. Οι διακομιδές που έγιναν μέχρι σήμερα ήταν και για λόγους άσχετους με τον κορονοϊό, γιατί δεν αφήνουν οι γιατροί καμία πιθανότητα, από ό,τι μου μεταφέρουν, να πάθει κάποιος κάτι, έτσι, δηλαδή και μικρά συμπτώματα να έχει, θα διακομιστεί. Κατάλαβα. Από οποιαδήποτε ασθένεια, είτε την είχε είτε την έχει αποκτήσει τώρα, λοιπόν. Τώρα, κάτι καλύτερο, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση με οποιοδήποτε να εφαρμόσουμε κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει, νομίζω, αυτή τη στιγμή κάποιο γενό. Πάμε λίγο στις λαϊκές τώρα, γιατί είχαμε αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Είχαμε κάποια τηλεφωνήματα που μας έκαναν εδώ φίλοι που πηγαίνουν σε διάφορες λαϊκές. Μας λένε ότι δέχτηκαν τηλεφωνήματα από την Νεάπολη. Από την υπηρεσία τη δικιά σας. Τα οποία τους προέτρεπε. Φυσικά δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι κατά διάνοια ότι μπορεί να μην θέλετε Καστοριανούς λόγω του κορονοϊού της Καστοριάς, έτσι. Αυτό ας το θεωρήσουμε έτσι δεδομένο. Εμάς οι δεσμοί μας είναι με την Καστοριά. Είναι, γι' αυτό το λέω, γιατί κανονικά θα έπρεπε να είμαστε ένας νομός, αλλά τέλος πάντων. Ούτε καν σαν παρατήρηση. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι λόγω όλου αυτού του κλίματος που έχει δημιουργηθεί, πάντα θέλω να εστιάζεται και στο ψυχολογικό κομμάτι της υπόθεσης, έτσι. Το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Έγινε μια προτροπή από τις υπηρεσίες μας σε ανθρώπους της λαϊκής που συμμετέχουν στις λαϊκές του Βοΐου να μην έρθουν την Πέμπτη. Είναι θέμα προτροπής. Νομοθεσία δεν υπάρχει. Μόνο από την Καστοριά και από άλλα μέρη, κύριε Ζευκλή. Εμείς εδώ πέρα επισκέπτονται τη λαϊκή μας άνθρωποι πάρα πολύ από την Καστοριά. Και στην λαϊκή Τσοτηλίου και στη λαϊκή Νεαπόλου και στις... καταρχήν. Πρέπει να πούμε ότι έχουν έρθει εκκρέτες και συμμετείχαν κανονικά. Ένα είναι αυτό. Έτσι, τώρα κάποιοι προτίμησαν να μην έρθουν. Εμάς η προτροπή μας είναι ελεύθερη βούλησή τους αν θέλουν να έρθουν ή αν θέλουν να μην έρθουν. Η προτροπή υπήρξε όμως και την κάναμε. Βασιζόμενοι σε όλα αυτά που κάτι ακούμε, για πρόστιμο αν έρθετε 1.000 ευρώ ή όχι. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καν μηχανισμός να μπει κανένα πρόστιμο. Αυτά είναι όλα χαζαμάρες οι οποίες αντιπαρέρχομαι. Δεν υπάρχει τέτοιο μηχανισμό. Υπήρξε μια προτροπή, σας παρακαλούμε, εάν γίνεται. Εάν γίνεται να μην έρθετε για ψυχολογικούς λόγους. Ακούστε λίγο. Και δεδομένου ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση και όντως οι λαϊκές που έγιναν ήταν τελικά με 5-6 περίπτερα και ελάχιστες εκθέτες έχουν έρθει απ' έξω. Από την Καστοριά έχουν έρθει, από ό,τι γνωρίζω, στην Νεάπολη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μία προτροπή ήταν εκεί, αρχίζει και εκεί τελείω περισσότερο. Και δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει παρά την προτροπή, μπορεί να έρθει, αλλά λέτε για ψυχολογικούς λόγους. Όχι, μπορεί να έρθει. Έχουν έρθει. Έχουν έρθει. Έχουν έρθει εκθέτες με Καστοριά κανονικά και συμμετείχαν. Δεν τους ενόχλησε κανένας. Δεν τους ενόχλησε κανείς. Πιστεύετε ότι οι κοινωνίες μας όμως, κύριε Ζευκλή, μπορούν να στιγμάτισουν. Γιατί έχετε και εσείς τα δικά σας περιστατικά, δηλαδή. Πιστεύετε ότι μπορεί να περάσει μεγάλο χρονικά διάστημα που να μας βλέπουν με μισό μάτι και εσάς εκεί και εμάς εδώ? Κοιτάξτε, εγώ όλα αυτή τη στιγμή είμαι στο μέσο μίας μάχης. Ναι. Έτσι. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε αργότερα. Πρέπει να δούμε τον έναν και απόλυτο εχθρό, ο οποίος είναι ένας ιός άκρος μεταδοτικός, το οποίο δεν γνωρίζουμε και τον διαχειριζόμαστε με έναν μηχανισμό ο οποίος χθες δεν υπήρχε κάτι και τον ανακαλύπτουμε τώρα. Ναι. Είμαστε συντονισμένοι λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Το άλλο που λέτε είναι κάτι το οποίο έρχεται ως παρενέργεια και το οποίο θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε και τώρα θα πάρουμε τα μέτρα μας. Δεν υπάρχει οπότε και κανένας στιγματισμός, θεωρώ. Έτυχαν εδώ κάποια περιστατικά να ξεκινήσει από εδώ. Έγινε αυτή η ιστορία εκεί με το νοσοκομείο Καστοριάς. Κακώς έγινε. Δεν μπορούμε όμως να μείνουμε εδώ να σχολιάζουμε τι έγινε. Γιατί είμαστε εν μέσω αυτή τη στιγμή αυτής της μάχης και περιτεύουν λοιπόν τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Θα το αντιμετωπίσουμε. Τα χωριά μας και την Καστοριά τη γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Είναι ένας τόπος ευλογημένος. Εμείς δεν σταθήκαμε άξιοι συνολικά να το αναδείξουμε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια ζημιά. Αυτά ξεφνιούνται όπως εύκολα έρχονται στην δημοσιότητα. Εύκολα ξεφνιούνται. Έτσι, δεν, εξάλλου πρέπει να καταλάβετε και όσοι έχουν καλή θέληση, καλή υγιή σκέψη, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω στην τόπο μας πέρα από 10-15 περιστατικά περισσότερα από την άλλη Ελλάδα. Μακάρι
να μείνουμε εμείς που θα είμαστε οι περιοχές που θα έχουμε αυτά και δεν θα υπάρξουν άλλα και να μην νοσήσει καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας. Ναι, είναι και ο πληθυσμός όμως κάποιες περιοχές που παίζει και αυτό στον παρονομαστή παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Κύριε Ζευκλή, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα για να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα. Γενικά και η δημοσιογραφία πρέπει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν κινούνται όλοι με. Εννοείται. Όπως πρέπει να κινούνται. Εννοείται. Έχουμε, να πω το χειρότερο, ότι έχουν εντάξει τα χωριά σε λάθος νομό. Άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζονται καν που βρίσκονται. Άνθρωποι που με μία κουβέντα σε ένα τηλέφωνο γράφουν ολόκληρα θέματα χωρίς να υπάρχει ουσία. Ναι. Δεν εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι, γιατί ένας είναι ο στόχος, μία είναι μάχη, θα τη δώσουμε. Ναι. Και μακάρι να είμαστε όλοι υγιείς. Μετά, όταν τελειώσει η μάχη, να ρίξουμε τις ευθύνες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πρέπει να τις ρίξουμε. Ωραία. Αυτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζευκλή. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Ζευκλή. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.